φαίνεται πως δεν επηρεάζεται καθόλου η πολιτική της Ρωσίας στο Συριακό. Αντιθέτως, η τάση που είχαμε δει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή της ενίσχυσης του κύρους και της επιρροής της πολιτικής του Κρεμλίνου στην περιοχή, νομίζω πως ενισχύεται. Είναι σαφές ότι η βασική παίκτη στη Συρία, που αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλη από τη Ρωσία πρώτα απ' όλα, δευτερευόντως το Ιράν και φυσικά και την Τουρκία, η οποία έσπευσε πολύ επιτυχώς, θα έλεγα, να κρεμαστεί στο άρμα της Ρωσίας στην περιοχή έπειτα από πολλά χρόνια διφορούμενης πολιτικής και φυσικά έπειτα από την μεγάλη ένταση που είχε υπάρξει στις σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας, την οποία όμως σήμερα δεν τη βλέπουμε καθόλου. Αντιθέτως, βλέπουμε να συνεχίζονται οι τριβές με την πολιτική της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Ο ισχυρός παίκτης είναι σαφές ότι είναι η Μόσχα και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πολιτική του σε μεγάλο βαθμό και παρά τις δυσκολίες επιβραβεύεται και επιβεβαιώνεται, παρά το τραγικό βέβαια γεγονός ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και πολλές ζωές ανθρώπινες χάνονται. Η ουσία όμως της πολιτικής δεν χάνεται, το καθεστώς του Άσαντ φαίνεται πως στέκεται ξανά στα πόδια του, πετυχαίνει στρατιωτικές νίκες με τη βοήθεια Ιρανών και Ρώσων και είναι σαφές ότι οι σχεδιασμοί της Ουάσιγκτον στην περιοχή πέφτουν και πάλι έξω. Αυτό είναι περίπου το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν την υπόθεση του Ρώσου πρεσβευτή. Η κριτική δηλαδή που ακούγεται για την Τουρκία είναι ελάχιστη έως καθόλου και μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως ως προς το θέμα των συνθήκων ασφαλείας στην περιοχή γύρω από τον πρέσβη και ενδεχομένως για το γεγονός ότι ο δράστης τελικά εκτελέστηκε επί τόπου, ενώ θα έπρεπε να συλληφθεί ενδεχομένως και να ασκηθούν όλα τα δέοντα μέτρα έτσι ώστε να βρεθούν οι συνεργάτες του και όσοι τον όπλησαν για να προχωρήσει σε αυτή την τρομερή πράξη. Όση ώρα μιλάμε εμείς, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής της ορού του Ρώσου πρέσβη αυτή τη στιγμή στην Τουρκία με κάθε επισημότητα, βλέπω από την τουρκική κυβέρνηση με στρατιωτικούς κτλ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, κάπως έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι στο Χαλέπι πια υπάρχουν οι δυνάμεις του Άσαντ και λίγο πιο εκεί στην Αλμπάμπ έχουμε στην ουσία τουρκικό έλεγχο μέσω ανταρτικών ομάδων που στηρίζει η Τουρκία? Δηλαδή θεωρείς ότι κάπου εδώ αρχίζει και η μοιρασιά και οριοθετείται μέχρι που θα πάνε και οι Κουρδοί? Είναι σαφές ότι το παιχνίδι είναι ακόμη ανοιχτό βέβαια για τους σχετισμούς. Νομίζω πως η Τουρκία μπαίνοντας στην ιστορία αυτή πλέον ενεργά με την ανοχή της Ρωσίας θα έχει και το δικό της λόγο στο μέλλον της Συρίας. Είναι σαφές ότι οι χώρες που ονομάσαμε, δηλαδή η Ρωσία μαζί με το Ιράν και την Τουρκία, θα έχουν ένα μεγαλύτερο λόγο για το τι συμβαίνει εκεί. Ενδεχομένως μία από τις παραμέτρους που στα ψηλά έχει περάσει μέχρι στιγμής να είναι και μία πληροφορία ότι δυτικοί σύμβουλοι βρέθηκαν και συνελήφθησαν σε ένα από τα τούνελ του Χαλεπίου. Μάλιστα εδώ υπάρχει και η εκδοχή που κυκλοφορεί σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ενδεχομένως όλο αυτό το μπαράζ που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, γιατί την μπαράζ πρόκειται, πειρά είχαμε και κοντά στην Αμερικάνικη πρεσβεία, είχαμε και την επίθεση στο Βερολίνο, εκτός από τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβευτη, ενδεχομένως να είναι και μια τέτοια αγωνιώδης προσπάθεια να κρυφτεί αυτή η πληροφορία από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και να μην υπάρξει μεγάλη διάδοση. Όχι, εδώ ακούστηκε, βέβαια, Θανάση μου πρέπει να πω, και όπως ακούστηκε και το γεγονός ότι μόλις χθες στην Αίγυπτο συνελήφθη τηλεοπτικό συνεργείο που έστεινε σκηνές εγκλωβισμένων στο Χαλέπι και καταματωμένων παιδιών. Δηλαδή ολόκληρο στούντιο στην έρημο είχε στηθεί ότι είναι εικόνες από το Χαλέπι. Γιατί όλα παίζουν ρόλο. Να θυμίσουμε μια που το αναφέρουμε ότι και τα κοινωνικά δίκτυα μετά την κατάληψη του Χαλεπίου από τις δυνάμεις του Άσαντ με τη βοήθεια Ρώσων και Ιρανών γέμισαν, πλημμύρισαν από σκηνές
διαμελισμένων παιδιών, τα οποία βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, ήταν έργο των Ισραηλινών σε προηγούμενες επιθέσεις στην Παλαιστίνη. Είναι η ιστορία με τους κορμοράνους, επαναλαμβάνεται. Θανάση, πες μου όμως κάτι. Ναι, δυστυχώς, πες μου όμως κάτι. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε, και σωστά το περιγράψει η ανάγλυφα, σε μια κατάσταση διευθετήσεων και σφαιρών επιρροής. Αυτός ο θάνατος, η εμψυχρό δολοφονία του Ρώσου πρεσβευτή, κατά ένα τρόπο μπορεί να ξεκλειδώσει και τον αμερικανικό παράγοντα. Δηλαδή, όταν ο Ερντογάν λέει ότι είναι γκιουλενιστές, ο Τραμπ έρχεται στα πράγματα. Το φωνικό συνέβη την ημέρα που οι εκλέκτορες κλείδωσαν ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος. Ωραία. Ο Τραμπ έρχεται στα πράγματα. Αν κάνω την υπέρβαση και ο Τραμπ δώσει τον γκιουλέν, λέω εγώ τώρα. Βέβαια, νομικά δεν είναι εύκολο με βάση το δίκαιο το αμερικανικό, αλλά αν κάνει την κίνηση, δεν στην ουσία ξεμπλοκάρει ένα βασικό πρόβλημα στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας. Και με δεδομένη την άποψη που έχει ο Τραμπ ότι πρέπει να αλλάξει φορά των πραγμάτων με τη Ρωσία, γιατί ο εχθρός μου, λέει ο Τραμπ, είναι η Κίνα. Είναι προφανές ότι έχουμε ακόμη να δούμε πολλά περίεργα και πολλά ίσως ενδεχομένως απότομα γεγονότα που θα συμβούν στη διεθνή πολιτική σκηνή. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί πρέπει να βρουν διέξοδο από τα διέξοδα στα οποία έχουν οδηγηθεί από την πολιτική του Ομπάμα, κυρίως την εξωτερική του πολιτική που αποδείχθηκε φορέας λαθών και εγκλημάτων μόνο για τη Μέση Ανατολή, τίποτε περισσότερο. Δεν προώθησε δηλαδή ουδόλως τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Αλλά από την άλλη μεριά μένει να δούμε και τι τελικά θα καταφέρει να ασκήσει ως πολιτική ο ίδιος ο Τραμπ, ξέροντας ότι το State Department είναι ένας μηχανισμός που δρά σε μεγάλο βαθμό σχεδόν αυτόνομα από τους προέδρους, ή τουλάχιστον θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επηρεάσει την συμπεριφορά του και την εξωτερική πολιτική της των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη, βέβαια, είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό απολογούμενοι, υποχρεώθηκαν επισήμως δια του εκπροσώπου τους του State Department να πούν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονίας του Ρώσου προσβεστή, γιατί βέβαια υπήρξαν και πολλά δημοσιεύματα, αλλά και οι Τούρκοι στρέφουν όλα τα βέλη προς την πλευρά των Αμερικανών ή του Γκιουλέν, ότι οι Ρώσοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα και έργο κάποιων μυστικών υπηρεσιών, χωρίς να αποκλίνουν τη CIA, ενώ φυσικά και οι Τούρκοι έχουν κάθε λόγο να δείξουν προς τα εκεί, ώστε να απαλλαγούν όσο γίνεται περισσότερο και γρηγορότερα από την όποια ευθύνη για την ελλιπή ασφάλεια του Ρώσου πρεσβευτή. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Κέρι, είναι υποχρεωμένος να παίρνει τηλέφωνο τον Τούρκο ομόλογό του και να του ζητά ενημέρωση, διευκρινήσεις ή τέλος πάντων να προσφέρει διευκολύνσεις για να ανεβρεθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε αυτή η δολοφονία, να προσφέρει συνεργασία μυστικών υπηρεσιών, αλλά και να απαλλάσσει, να προσπαθεί να απαλλάξει την οποιαδήποτε αμερικανική πλευρά από την ευθύνη, νομίζω λέει πολλά για τους συμβολισμούς, γιατί προφανώς η αμερικανική διπλωματία είναι στριμωγμένη στην περίπτωση αυτή από πολλές πλευρές. Αν λοιπόν διαπιστώνεις και αναλύσεις ότι αυτή τη στιγμή βεβαίως υπάρχει ένα πάγωμα, γιατί χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και ενός κορυφαίου διπλωμάτη για τις ρωσικές αρχές, διαπιστώνεις ότι το μέτωπο που έχουν συμπτύξει Ιράν, Ρωσία, Τουρκία, κρατεί. Το ερώτημα με το οποίο θέλω να κλείσουμε είναι πόσο αυτή η φιλία, αυτή μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού, με τους όρους που έθεσε ο Πούτιν, μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπου φαίνεται η πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχει μια ανεξήγητη σπουδή και με χρονοδιαγράμματα να προχωρήσει τη συζήτηση μιας λύσης. Πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτή η προσέγγιση Ρωσίας-Τουρκίας στο Κυπριακό? Ξέρεις, με ρωτάς και θυμάμαι την προηγούμενη φορά όταν πήγαν όλοι αυτοί οι σοφοί να περάσουν το σχέδιο Ανάν. Κατανόησες και την ανάγκη πολλών φίλων Κυπρίων με τους οποίους μιλώ ότι θέλουν η λύση να επέλθει γρήγορα. Όμως όταν τη λύση αυτή την προωθούν εκείνοι οι παράγοντες που έχουν δημιουργήσει το Κυπριακό, τη σπουδή δεν τη δείχνει μόνο η Κυπριακή πλευρά, αλλά τη δείχνει κυρίως η Αμερικανική, η Βρετανική διπλωματία, φυσικά και οι Τούρκοι.
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η λύση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο αποδεκτή και ειδικά με την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων που ήταν υποτίθεται πάντοτε η κόκκινη γραμμή για την επίλυση του Κυπριακού. Τέλος πάντων, οι Ρώσοι στην περίπτωση αυτή παίζουν ένα πολύ δευτερεύοντα ρόλο και νομίζω παίζουν δευτερεύοντα ρόλο γιατί αυτή είναι η επιλογή και της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς. Της ελλαδικής δηλαδή και της κυπριακής πλευράς. Θυμάμαι λοιπόν τη φράση του Σεργέη Λαυρόφ όταν μας είχε εκμυστηρευτεί, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για το θέμα του Κυπριακού μαζί, ότι η ρωσική διπλωματία είχε προειδοποιήσει και την ελληνική και την κυπριακή ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιθεί το θέμα σε ένα είδος επιδιαιτησίας τότε του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά μόνο του Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλαδή οι Ρώσοι, με κάποιο τρόπο, εφόσον αυτό το ζητήσει η ελληνική ή η κυπριακή πλευρά, να μπορούν να παρέμβουν. Θυμάμαι επίσης τη σκηνή όταν είχαν έρθει και είχαν ζητήσει, ο κύριος Ιακώβου νομίζω ήταν τότε, που είχε έρθει από τον ίδιο τον Σεργέη Λαυρόφ, εσπεσμένος να ζητήσει από τη Μόσχα να ασκήσει βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και το έπραξε τότε στο σχέδιο Ανάν. Τώρα νομίζω πως μόνοι μας έχουμε εξαφανίσει τα όποια διπλωματικά όπλα είχαμε, τα μοναδικά διπλωματικά όπλα που είχαμε στο παρελθόν και τα είχαμε επανειλημμένως χρησιμοποιήσει ως ελληνική και κυπριακή πλευρά. Δεν είμαι και βέβαιος αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ενιαία θέση Αθήνας Λευκωσίας. Σωστή επισήμανση. Είναι λοιπόν η ρωσική παρέμβαση που όποτε τους το ζητούσαμε οι Ρώσοι μπορούσαν να φρενάρουν αυτή τη διαδικασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η Ελλάδα, με την οικονομία της, με την κατάσταση στην οποία έχει βυθιστεί, νομίζω πως λίγα πράγματα έχουν γίνει έτσι ώστε να εμπλακούν οι Ρώσοι ή να κρατηθούν στο παιχνίδι και βέβαια λίγα πράγματα έχουν γίνει επί της ουσίας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα οποιοδήποτε είδος αντίβαρο στην ραγδαία επιτάχυνση των τουρκο-ρωσικών σχέσεων σε όλα τα μέτωπα. Νομίζω πως αυτό μεθαύριο θα το βρούμε μπροστά μας. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα να κάνουμε εκδηλώσεις φιλολογικού χαρακτήρα, όπως ήταν το φετινό έτος Ελλάδος-Ρωσίας που έκλεισε χωρίς να το καταλάβει και κανείς. Έγιναν μερικές εκθέσεις, μερικές επισκέψεις, μερικές ανταλλαγές ωραίων λόγων, αλλά δυστυχώς επί της ουσίας εκεί είναι ίσως και το πρόβλημα, ότι η Ελλάδα έχει ελάχιστα περιθώρια υπό τις υπάρξουσες συνθήκες και με τις υπάρξουσες ηγεσίες να ασκήσει οποιαδήποτε πραγματικά ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, έτσι ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί και από το ανοιχτό παιχνίδι στην ευρύτερη περιοχή. Όσο είμαστε προσκολλημένοι σε μια πολιτική που στην οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε ένα γιώτα, παράδειγμα οι ρωσικές κυρώσεις, έχουμε πει τόσα πολλά, αλλά δεν τολμήσαμε ούτε μία φορά να ούτε καν τους αστερίσκους που έβαζε ο Ανδρέας Παπανδρέου να βάλουμε. Και η πλάκα είναι εδώ ότι οι Αμερικανοί μπορεί να αλλάξουν άποψη για την Ουκρανία αν τα βρει ο Τραμπ με τον Πούτιν και η Ευρώπη να έχει μείνει από ταχύτητα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τραγωδία δεν είναι. Δηλαδή ότι έχουμε κρεμαστεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση από, από κάποιους κύκλους αμερικανικούς οι οποίοι μοιάζουν να μας καθοδηγούν και κάποιες ιστερικές πλέον ρωσοφοβικές φωνές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή ακόμα και στο θέμα της Ουκρανίας είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άδικο, αμέτρητο άδικο και γι' αυτό και στο τέλος η ρωσική πολιτική δικαιώνεται. Τα λέγαμε από τότε, τα λέμε και τώρα και θα τα ξαναλέμε. Η Ουκρανία για παράδειγμα βυθίζεται στο χάος μπροστά από ένα καινούργιο χειμώνα και δεν είναι καθόλου τυχαίο βέβαια την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή ξαφνικά κάποιοι λένε στον Ουκρανικό στρατό να πραγματοποιήσει επίθεση απελευθέρωσης των ανατολικών επαρχιών χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή μερικά 24 ώρα δηλαδή οι Ουκρανικές δυνάμεις, ο στρατός επιτίθεται ξανά στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας θέλοντας ίσως να επιφεληθεί και αυτός ή να δημιουργηθεί κάποιο σκηνικό για κάποια πρόσκαιρα κέρδη για να δημιουργηθεί κάποιο ενδιαφέρον για την περιοχή καθώς βέβαια κατανοούν και οι ίδιοι ότι με τον Τραμπ και με την αλλαγή των συνθήκων δεν υπάρχει καμία ελπίδα για το καθεστώς του Κιέβου. Κανείς δεν θα ασχοληθεί πλέον μαζί τους. Ό,τι λέγανε έχει διαψευστεί. Ό,τι λέγανε ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Καμία δημοκρατία
δεν ήρθε στην Ουκρανία και φυσικά κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους έτσι ώστε να τους καταλάβει. Οι άνθρωποι εξοντώνουν εκείνο το μέρος του πληθυσμού τους που δεν συμφωνεί με την βίαιη κατάληψη της εξουσίας στο Κίεβο και προσπαθούν να εξουκρανίσουν ρωσόφωνους και Ρώσους. Αυτή είναι η πολιτική σχεδόν στα όρια της γενοκτονίας. Θανάση Αυγερινός. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα στήριξε όλα αυτά. Βεβαίως.